Λοιπόν, επιστρέψαμε και πριν από το διαφημιστικό σε είχα ρωτήσει αν είχες αλλάξει το επίθετό σου στα πρώτα ταινίες. Κοίταξε να δεις, όταν ξεκίνησα στο θέατρο Καλουτά, θυμάμαι, όλοι πέσαν πάνω μου και μου λένε «Ρε, το όνομά μου Στάγας είναι βαρύ, καλύτερα το αλλάξεις». Μου ήρθε λίγο παράξενο. Ξαφνικά να αλλάξω το επίθετό μου, λέω τι θα κάνω. Και μου λέει ο Σωτήρης, βάλε το όνομα του πατέρα σου. Βαρνάβας, ας πούμε. Εντάξει, και το έβαλα, Μιχάλης Βαρνάβας. Ξεκίνησα με αυτό το όνομα. Μετά τι έγινε και... Δεν ένιωθα όμως καλά, να πω την αλήθεια. Μετά, θυμάμαι το 82 ήτανε, ήρθα Κύπρο, ήρθα στο ΘΟΚ. Ναι. Κανονικά, Μιχάλης Μουστάκας. Όταν ξαναγύρισα όμως πίσω στην Αθήνα, μου λέει ο Σωτήρης, κάνω ό,τι θέλεις και ό,τι γουστάρεις. Πάμισα Μουστάκας. Άρα, εσύ το 82 ήρθε στην Κύπρο. 82-83. Ήρθε στην Κύπρο για μια παράσταση στον ΘΟΚ. Όχι. Με πήρανε μόνιμα στο ΘΟΚ για ένα χρόνο. Και μετά δεν μου πολύ άρεσε εμένα, από την αλήθεια. Ναι. Μην ξέρω. Στην Κύπρο ή στον ΘΟΚ. Στο ΘΟΚ δεν μου άρεσε τότε το όλο πράγμα και ήθελα να ξαναπιστρέψω πίσω. Εντάξει. Και μετά πότε ξανάρχεσαι μόνιμα. Και μετά γύρισα το 98. Με τρελάνε. Έλα και είναι κρίμα κλπ. Και τότε που ήρθε, ήταν, ξαφνικά ξεκίνησαν όλα τα κανάλια, ναι. Μεγάλες επιτυχίες. Ξεκίνησα, θυμάμαι, έκανα τον τηλέγωνο κάθε κατεργάδη στον πάγο μου, στο λόγο. Σε θυμάμαι εκεί. Ήμουν μικρή, Μιχάλη μου, αλλά σε θυμάμαι. Εντάξει. Μετά κάναμε το καφενείο, μια μεγάλη επιτυχία. Πολύ μεγάλη. Και μετά ήρθαν τα ψάρκα. Έγινε ο χαμός. Άλλη μεγάλη επιτυχία. Τι από όλα αυτά που έχεις κάνει στην τηλεόραση ξεχωρίζεις? Κοίταξε να δεις. Όλες τις σειρές που έχω παίξει, τις αγάπησα. Δηλαδή και τον τηλέγωνο, τον πόντιο που έκανα, μου άρεσε πάρα πολύ. Σίγουρα ο Κουρτουβέλλας με καθιέρωσε, αγαπήθηκε πάρα πολύ από τον κόσμο. Μετά τι έκαναμε, νομίζω τους Χωραΐτες, η Τάκη, που έκανα τον Νικόλα με την Πάνια. Βέβαια το αποκορύφωμα νομίζω ήταν η Αγία Φούξια. Δηλαδή ήταν ένας ρόλος που μου πήγαινε Γάντι, που τον εμπιστεύτηκε ο Λόρης με τη Χριστιανά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα παιδιά. Έσκησε. Και ήταν όλη αυτή η ομάδα, που ήταν έτσι μια δυναμική ομάδα. Μας έκατσε. Ήταν μια μεγάλη επιτυχία. Μετά τη Φούξια, εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι έκανα κάτι μπαμ. Δεν θυμάμαι τώρα. Γιατί τα τελευταία χρόνια δεν βλέπουμε πολύ ωραίες κωμωδίες? Είναι πολύ δύσκολη κωμωδία. Είναι πολύ δύσκολα κάποιος να γράψει ένα σενάριο κωμωδίας. Πιστεύω ότι το κυριότερο είναι το σενάριο. Και η ομάδα που θα παίξει αυτό το έργο. Ένα καλό σενάριο μπορεί από μέτριους ηθοποιούς να αναδειχθεί ή μπορεί, ή το αντίθετο, ένα κακό σενάριο με πολύ καλούς ηθοποιούς μπορεί να πάει πολύ καλά? Πιστεύω ότι πρέπει να έχεις και ταλέντο. Πρέπει να είναι καλή ηθοποιή. Γιατί με μέτρους ηθοποιούς νομίζω να πάει στον πάτο. Με καλούς ηθοποιούς να το απογειώσεις. Σωστό. Έζησες τις πολύ πολύ καλές εποχές της τηλεόρασης. Μιλήσαμε ήδη για μεγάλες επιτυχίες. Πώς τα βλέπεις σήμερα τα πράγματα? Πιστεύω ότι τα πράγματα είναι μέτρια τώρα. Δεν έχει κάτι να πεις, παιδί μου, αμάν, τι ωραία σειρά αυτή, αμάν, ναι, λείπει αυτό το πράγμα. Εντάξει, κάποιες σειρές πάνε. Και μάλιστα πάνε και 2 και 3 χρόνια, όπως η Γαλάτια, ας πούμε. Δεν υπάρχει κάτι wow. Έτσι νομίζω, δεν ξέρω. Σαν τηλεθεατής το λες ή σαν... Ακούω τον κόσμο. Ακούω τον κόσμο τι λέει, ότι βαρέθηκα να βλέπω τηλεόραση, βαρέθηκα να βλέπω κυπριακές σειρές, δεν υπάρχει κάτι που να με τραβήξει. Και βέβαια, ο περισσότερος κόσμος θέλει να γελάσει. Ναι. Κουράστηκε με τα δραματικά. Κουράστηκε επειδή η ζωή μας είναι ένα δράμα. Τόσα προβλήματα, τόσα άγχη, θέλουν να ξεσκάσουν. Γι' αυτό και έρχονται και στο θέατρο. Και περνάνε και πολύ ωραία. Έχω την εντύπωση ότι οι Κύπροι τα τελευταία χρόνια έκαναν έτσι μία στροφή και πηγαίνουν περισσότερο στο θέατρο της Κύπρου. Ναι. Γιατί παλαιότερα πηγαίναμε Αθήνα και πηγαίναμε πάρα πολύ στα θέατρα. Αφού θυμάμαι που δούλευα Αθήνα, έρχονταν τόσοι Κύπροι. Τώρα όμως πάρα πολλοί κόσμοι πάει στο θέατρο. Ίσως κουράστηκε από την τηλεόραση, ίσως ανακάλυψε το θέατρο. Μπράβο όμως. Και εύχομαι να συνεχίσει αυτό το πράγμα. Μιχάλη, μου μετάνιωσες ποτέ για την αποφασή σου να έρθεις Κύπρο? Να σου πω την αλήθεια. Είναι στιγμές που λέω ναι, που μετανιώνω, γιατί πήγαινα πάρα πολύ καλά στην Αθήνα. Ναι. Και όταν πήρα την αποφάση μου να γυρίσω Κύπρο, όλοι πέσαν πάνω μου οι επιχειρηματίες.
ο Μαρασούλης, ο... Μου λέει, πού πας, είσαι τρελός, εδώ σε προωθούμε για πρωταγωνιστή, για πρώτο όνομα. Να. Γιατί να φύγεις. Αλλά αυτό το ξέρεις, η αγάπη της Κύπρου, ο ΘΟΚ και πολλά άλλα πράγματα, πήρα την απόφαση να έρθω. Σίγουρα μου λείπει η Αθήνα, την αγαπώ την Αθήνα. Είναι η κόρη μου όμως τώρα και εντάξει. Έχω όμως πρόταση για το καλοκαίρι. Για Αθήνα. Ο Μάρκος με τρέλανε, ο Σεφερλής. Ενώ πότε πας. Θα έρθει. Α, θέλουμε πάρα πολύ να δούμε αυτή τη συνεργασία. Θα δω, ρε παιδί μου, το συζητώ, το σκέφτομαι. Και όχι μόνο και από τον Μάρκο, και ο Τάγαρης μου πήγε. Ναι. Κάτι άλλο, κάτι πιο ποιοτικό. Θα δω σκέφτεσαι τώρα. Σκέφτεσαι να πας και μόνιμα. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω. Είναι δύσκολο τώρα με ένα βρέφος τώρα να ξεκινήσω πάλι από την αρχή. Αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις πώς τα φέρνει η ζωή. Το αφήνω φλού. Μιχάλη μου, αν κάνεις μια έτσι, αναδρομή στην πορεία σου μέχρι σήμερα, τι γεύση έχεις? Είναι γλυκιά, είναι πικρή, είναι περισσότερα τα πράγματα που σε έκαναν να χαρείς ή περισσότερα αυτά που σε πλήγωσαν? Πιστεύω ότι είναι περισσότερα που χάρηκα, ας πούμε, τα πράγματα που έχω κάνει. Εντάξει, κάποιες φορές είναι αυτό το επάγγελμα και όλα τα επαγγέλματα που παίρνεις μια γλυκό-πικρή γεύση. Σε ενοχλεί αυτή η μη σταθερότητα των πραγμάτων? Ακριβώς. Ακριβώς. Γιατί εντάξει, έφυγα από την Αθήνα γιατί ξέρω ότι στο ΘΟΚ θα είχα μια δουλειά. Δεν ήταν ακριβώς σίγουρη δουλειά, γιατί κάθε χρόνο κάναμε αίτηση και ανανέωση. Ναι. Και πίστευα ότι θα μείνω για αρκετά χρόνια. Έμεινα βέβαια. Τώρα αυτό το πράγμα που δεν έχεις ένα μισθό το μήνα είναι πολύ άσχημο πράγμα. Και αναγκάζει πάρα πολλούς συνάδελφους να ψάχνουν άλλες δουλειές. Βέβαια, όταν ρώτησα εγώ για άλλη δουλειά, μου λέει τι να σε κάνουμε τώρα, πού να δουλέψει, ρε φίλε, τώρα στην οικία σου. Ρώτησες, το σκέφτηκες? Το σκέφτηκα, μωρή, γιατί πήγαινα και στην ΑΣΟΕ, ήξερα λογιστική. Ποτέ δεν πάρεσε, βέβαια. Είναι δύσκολα τα πράγματα τώρα. Εντάξει, σίγουρα. Πες μου ο κόσμος που σε συναντάει στον δρόμο, τι σου λέει, πώς σου συμπεριφέρεται? Ο κόσμος με αγαπάει πάρα πολύ. Το ξέρω, γι' αυτό σε ρωτάω. Πάρα πολύ με αγαπάει ο κόσμος. Βέβαια, πολλοί θέλουν να σου πω κάτι, να γελάσουν, θέλουν να βγάλουν φωτογραφία μαζί μου. Με ρωτούν γιατί χάθηκες, γιατί δεν σε βλέπουμε στην τηλεόραση. Και τους λέω, μα νομίζω ότι με βλέπετε στις επαναλήψεις. Όντως, παίζουν πολλές σειρές. Βέβαια, αν πληρωνόμαστε από τις επαναλήψεις, όπως και στις άλλες χώρες, θα είμαστε καλά. Αλλά δυστυχώς. Θα δεις τον εαυτό σου στις επαναλήψεις, εσύ? Κοίταξε, καμιά φορά βλέπω τη Φούξια και δεν θυμάμαι πότε κάναμε αυτή τη σκηνή. Α, ναι. Ναι. Λέω, μα κάναμε αυτή τη σκηνή και όμως. Και πολλά άλλα. Πολλά άλλα. Εσύ στη μεγάλη πορεία που έχεις μέχρι σήμερα και στην ηλικία σου θα πάρεις ακόμη τηλέφωνο και θα πεις, ρε παιδιά, είμαι εδώ, αν υπάρχει κάποιος ρόλος, ή περιμένεις το τηλεφώνημα να έρθει? Κοίταξε να δεις, συνήθως με παίρνουν τηλέφωνο, έτσι γίνεται. Βέβαια, άμα ακούσω κάτι που με ενδιαφέρει και ένας φίλος μου, ένας παραγωγός ή ένας που γράφει ειδικά τη σειρά, βέβαια θα τον πάρω τηλέφωνο, θα μιλήσουμε. Ναι, ναι, γίνεται αυτό το πράγμα. Έτσι είναι αυτή η δουλειά μας. Απλά δεν μου αρέσει, δεν είμαι ο άνθρωπος που δεν μπορώ να κολακεύω τον άλλο. Δεν μπορώ να τρέχω τον άλλο από πίσω, ρε παιδί μου, αφού ξέρουν ποιος είμαι. Γιατί ξέρεις, τώρα είναι η μόδα, τώρα πρέπει να είσαι συνέχεια πίσω από κάποιους. Δεν είναι στο χαρακτήρα μου αυτό το πράγμα. Συμβαίνει αυτό στο χώρο σας? Ναι. Επειδή είμαστε πάρα πολλοί τώρα ηθοποιοί, έχουν μετελειώσει από πολλές σχολές, είναι πάρα πολλοί ηθοποιοί. Καταλαβαίνω, δεν αδικώ τα παιδιά. Λίμον, πώς θα βρουν δουλειά? Δεν μπορώ αυτό το πράγμα. Πες μου ένα νέο ηθοποιό που ξεχωρίζεις από τα νέα παιδιά που έχουν βγει. Κοίταξε, πριν σου είπα για τον Μιχάλη. Ναι. Είναι ταλαντούχο παιδί. Πιστεύω και ο Προκοπής ο Αγαθοκλέου. Είναι εξαιρετικό ηθοποιός και ποιοτικό παιδί. Ναι. Η Αντωνία Χαραλάμπους. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Έχει μωρά αρκετούς. Δεν μπορώ να τους θυμηθώ όλους, αλλά σου είπα έτσι. Τους. Ο Μάριος ο Δημητρίου, που τον αγαπώ πάρα πολύ. Ναι. Ταλαντούχο παιδί. Πολύ ταλαντούχος ο Μάριος. Πώς έχει αλλάξει η ζωή σας με ένα μικρό μωράκι στο σπίτι, να σε πάω και σε αυτά? Είναι γεγονός ότι όταν μου πει Τατιανά, είναι έγκυος, λέω τι. Ναι, έγκυος μου. Και θέλω να το κρατήσω. Τα χάσα. Λέω, καλέ, ξέρεις πόσο χρόνο είμαι. Παππούστα είμαι, δεν μπορώ. Μετά το ξανασκέφτηκα, πέσαν όλοι πάνω μου. Μου λέει ο Τσάκας τότε που έμεινε, ρε, κράτα το μωρό. Έχει άλλους που δεν μπορούν να κάνουν μωρό, είναι αμαρτία, είναι κρίμα. Και έτσι το κρατήσαμε το μωρό. Στην αρχή είχα τρακ, να πω την αλήθεια, γιατί μετά ξαφνικά wow κλπ. Αλλά όταν ήρθε ο Αλέξανδρος, τον αγαπώ, τον λατρεύω. Εντάξει, τώρα είναι λεμεσό βέβαια. Αλλά τον αγαπώ πάρα πολύ. Είναι κάτι διαφορετικό.
Σίγουρα όταν τον πάω περίπατο, όλοι μου λένε το εγγονάκι σας, το εγγονάκι σου. Λέω ναι, το εγγονάκι. Μου λέω το δισέγγονο μου, αμάμια. Και με περιμένει. Ω, μου λέει πέρασε ο Βουτσά. Ρε παιδιά, ο Βουτσά είναι 89 χρόνια. Ο Βουτσάς, ναι, είναι σχεδόν 30 χρόνια πιο μεγάλο από σένα και κάνει. Λέω, εντάξει, είστε, τι να κάνουμε τώρα. Ναι. Είσαι διαφορετικός πατέρας τώρα σε αυτή την ηλικία παρά με τις κόρες σου που ήσουν μικρότερος. Πιστεύω πως ναι. Αλλιώς σκεφτόμουν όταν ήρθε η Αθηνά. Αλλιώς με που τη Στέλλα. Που ήσουν πολύ μικρός με την Αθηνά. Έτσι. Ναι, ρε, ήμουν 28 χρονών τότε με την Αθηνά. Με τη Στέλλα εντάξει ήταν καλύτερα τα πράγματα γιατί κάναμε και παρέα με τη Στέλλα. Ναι. Τώρα με τον Αλέξανδρο νιώθω έτσι κάτι διαφορετικό. Είναι και γιος, α. Είναι και γιος, θα σε ρωτούσα. Είναι και γιος. Έχει διαφορά ο γιος. Κοίταξε, συνήθως είναι οι κόρες με τους πατεράδες περισσότερο. Ναι, και έχω αδυναμία και στην Αθηνά, αλλά και στη Στέλλα. Στη Στέλλα περισσότερο. Την αγαπώ, δεν ξέρω, έχω μια περισσότερη αδυναμία. Επειδή η Αθηνά λείπει. Ναι. Με τον Αλέξανδρο τώρα ένα αγόρι, δεν ξέρω, θα δείξει το πράγμα. Θα δείξει. Έχει διαφορά. Ενώ η αντιμετώπιση της μίας κόρης με την άλλη σε σχέση με το παιδί, γιατί είναι σε διαφορετικές ηλικίες. Ναι. Εντάξει, περισσότερο με το παιδί είναι η Στέλλα, έτσι που... Εντάξει, ναι, είστε ναι, στο ναι, σπίτι ναι, ναι, και... ναι, 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 αλλά ναι, ναι. Πώς το αντιμετώπισαν οι δύο κόρες για τον αδελφό? Κοίταξε, η Αθηνά όταν της είπα αυτό και αυτό, ο παπά μου λέει, καλά, έχεις περάσει στην άλλη όχθη, εσείς άλταρες τελείως. Μου λέει, καλέ τρελάδιες τελείως. Αλλά σίγουρα δεν τον είδε ακόμη η Αθηνά. Στις φωτογραφίες και έτσι λέει. Η Στέλλα εντάξει, το δέχτηκε. Εντάξει, αλλά. Εντάξει, είναι και στην εφηβεία. Εφηβεία μόνο. Εφηβεία. Η Στέλλα γυρίζει. Μια μένει αλλού, μια δεν είναι. Σιγά-σιγά. Είναι όμως μια διαφορά ηλικίας, κακά τα ψέματα. Εντάξει, ναι, αλλά είναι αυτό που λες, ότι είναι μεγάλη ευλογία να έρχεται ένα παιδί. Σίγουρα. Σίγουρα. Που αν μπορείς να το μεγαλώσεις έτσι. Ναι, θα δούμε τώρα. Εννοείται να το κρατήσεις. Ελπίζω και εγώ να είμαι καλά στην υγεία μου, τόσο ώστε μεγαλώνοντας και ο Αλέξανδρος, να τον περάσουμε ωραίες στιγμές. Η γυναίκα να πηγαίνουμε σου... στο γήπεδο. Ο καμός σου να κάνεις γιο για να πηγαίνεις. Η γυναίκα σου πώς είναι τώρα με το μικρό? Κοίταξε, το αγαπάει πάρα πολύ μωρέ η Τατιάνα. Εν τω μεταξύ ευτυχώς τον θύλασε όπως και τη Στέλλα αρκετά. Το λατρεύει. Εντάξει, είναι στιγμές όμως που τη στιβιδώνει. Άμα ξυπνάει τις νύχτες και γκρινιάζει. Ναι, είναι μικρός ακόμα, αλλά έχετε... είναι μωρό. Είναι μωρό. Είναι έχετε μωρό. Τέτοια. Το βάζει στο πάρκο να κοιμηθεί, αλλά κάποτε που ξυπνάει θέλει να τον έχει αγκαλιά. Ναι. Κάποτε, άμα κουραστεί τα τερμπιτή, κάποτε δουλεύει και αυτή. Μου λέει, έλα εσύ, αλλάζουμε. Εντάξει. Βοηθάς, είσαι πατέρας που θα βοηθήσεις. Ναι, ναι, πάρα πολύ. Και έχω υπομονή. Άλλοι μου λένε στην ηλικία σου, άλλοι δεν έχουν υπομονή. Κι όμως τώρα έχω υπομονή. Ενώ όταν ήμουν πιο νεαρός, δεν είχα υπομονή. Δεν είχες. Όχι, δεν μπορούσα. Είσαι έτοιμος να γίνεις και παππούς όμως κάποτε? Και σύντομα, γιατί μου είχες πει πριν ότι είναι. Βέβαια, γιατί και αυτή τώρα είναι σε μια ηλικία που αύριο θα μην μπορούν να παντρευόνται. Ξέρω εγώ, θα δούμε. Μπορεί. Μπορεί. Πες μου ένα γεγονός που νομίζεις ότι σε άλλαξε, σε ταρακούνησε, σε έκανε να δεις τα πράγματα αλλιώς. Διαφορετικά. Κάθε μέρα γίνονται γεγονότα, ρε παιδί μου. Ακούς διάφορες ειδήσεις, ακούς διάφορα πράγματα που σε ταρακουνούν. Εντάξει, αν είσαι προσωπικό μου, ας πούμε, ή γενικά. Γενικά, μπορεί, σαν είχα διαβάσει κάπου για το. Παιδί μου, άκουγα προχθές το... μία που έδερνε το μωρό της 18 μήνων. Τρελάθηκα που το άκουσα. Έλεος δηλαδή, παιδιά. Είναι σάλταρο ο κόσμος τελείως. Καταλαβαίνω, έχουν όλοι προβλήματα. Μάλλον έχουμε όλοι μας τα προβλήματα, αλλά δεν είσαι ένα 18 μήνο. Οι άλλοι πάλι που αφήσαν τα παιδιά τους και πήγαν να διασκεδάσουν και πήγαν στον αστυνομικό σταθμό στη Λεμεσό. Τι ήταν αυτό το πράγμα πάλι? Σύμβαιναν τρελά πράγματα. Είσαι πιο ευαισθητοποιημένος σε θέματα παιδιών, τώρα που έχεις ξανά μικρό παιδάκι στο σπίτι? Ναι, πολύ. Πάρα πολύ. Πάντα ήμουνα. Αλλά πιστεύω ότι έγινε περισσότερο τώρα. Πες μου λίγο να σε ξαναπάω στην Αθήνα, σε αυτούς τους θρύλους που έχεις συνεργαστεί μαζί τους. Ξέρεις, όταν βλέπω ελληνικές ταινίες, συγκινούμε. Ναι. Ας με βλέπω τη Βλαχοπούλου. Λέω, δούλεψε, τον Βουτσά, τον Ηλιόπουλο, τον Μπζάτη. Ειδικά το Στάθη κάναμε πάρα πολύ παρέα τα τελευταία χρόνια. Ναι. Εντάξει, το θειό μου. Χρονοπούλου, την Κοντού. Που όλοι αυτοί λέγανε τα καλύτερα λόγια για μένα. Το Βέγκο, που με αγαπούσε πάρα πολύ ο Θανάσης.
πώς ήσουν, εσύ ήσουν ένα μικρό παιδί τότε ουσιαστικά. Έφυγες από την Κύπρο τους. Να πας να ακολουθήσεις. Μεγάλωσα μαζί τους, ναι, πραγματικά. Αλλά τους έβλεπες από πριν και ξαφνικά... Ήμουν κοντά τους και έπαιζα. Κοίταξε, στην αρχή λέω, Παναγία μου, θα δουλέψω τώρα με τον Βέγκο. Ναι. Με τη Βλαχοπούλου. Που τους... Και ξαφνικά γίνα ένα. Δεν συνέβαινε τίποτε. Φίλοι, τίποτα. Εντάξει. Απομυθοποίησες κάποιον από αυτούς, να τον είχες πολύ ψηλά και τελικά η συμπεριφορά του... Δεν θα σε ρωτήσω ποιος, ναι, για να μην νιώσεις άσχημα, αλλά μπορεί η συμπεριφορά του μετά να μην ήταν αυτή που εσύ περίμενες. Να μην ήταν τόσο φιλικός, να είχε παραξενιές. Να πω την αλήθεια, όχι, ήταν όλοι εντάξει. Τώρα νομίζεις ίσως επειδή ξέρω ότι είμαι ο ανιψιός του Μουστάκα. Είχες μια διαφορετική αντιμετώπιση, ναι, λόγω αυτού. Αλήθεια, ναι. Γιατί ξέρω ότι ο Σωτήρης είναι θειασάρχης και θα τους πάρει στη δουλειά. Να σου πω ένα παράδειγμα. Να ξεχάσω, μια φορά είμαστε στο Δελφινάριο, κάτι είχε γίνει σε ένα νούμερο. Ήταν ο Νίκος ο Παπαναστασίου. Τρελάρας βέβαια. Και κάτι συνέβηκε στο νούμερο. Και του φτάξαν όλα, δεν είχε γέλιο το νούμερο. Και ήρθε και έβριζε τους πάντα και με έβρισε και εμένα. Έρχεται μετά από 10 λεπτά και πέφτει κάτω, μου λέει, Μιχάλη μου, συγγνώμη. Του λέω, Νίκο, σε παρακαλώ, τι λες τώρα. Έγινε κάποιο, όχι, σε παρακαλώ. Γιατί ήξερε ότι έλεγα κάτι, το σύντομο δεν θα το βλέπω στη δουλειά. Ο Σωτήρης όμως δεν του είχε πει κάτι, από μόνος του μετά κατάλαβε και σου λέει. Έκανε το κλικ. Έκανε το κλικ. Ή κάτι άλλο πάρει που μου είχε συμβεί στο Δελφινάριο. Κάναμε ένα νούμερο με έναν συνάδελφο. Και συνέχεια εγώ του έλεγα, ας πούμε, στο νούμερο, τι να, πώς να το παίξει. Πώς να... Και έρχεται στο καμαρίνι, στο διάλειμμα, η Ζόζα, η Μεταξά, η οποία τότε ήταν η, του Πανταζή, η γυναίκα, η Ζόζα, φίλη μου. Και άρχισε και με έβριζε και μου φώναζε, λέει, μωρή τρελή, είσαι, σταμάτα μην. Και με έσπρωξε και την έσπρωξα κι εγώ και μου λέει, τι έχεις κάνει τώρα, θα το πιάσω τον Πανταζή, θα έρθουν οι μπράβοι του και αλλήμως. Έρχεται ο ψάτης και λέει, τι λες μωρή, της λέει, τι λες μωρή τρελή. Και με παίρνει ο Λευτέρης και μου λέει, καλά τι σε έκανες. Δεν με τη Ζόζα που τη βλέπω τώρα, γελάμε. Ναι. Συμβαίνουν ευτράβελα, μωρέ, εντάξει. Τα αναπολύσω όλα αυτά τα χρόνια. Ναι, ναι. Ξέρεις, περάσαμε πάρα... Ήταν οι καλές οι εποχές τότε, ναι, στην Αθήνα. Που παίζαμε σχεδόν κάθε βράδυ. Ναι. Ήτανε τίγκα το θέατρο. Φεύγαμε μετά να πάμε να φάμε όλοι μαζί. Ήταν απολό. Όπως δούλεψα και με τον Χάρη Κλή. Με τον, ναι, Χάρη ήμουνα 4-5 χρόνια. Και με τον Κλίν είχα την ευκαιρία που με πήγε Αμερική. Γνώρισα, ναι, την Αμερική. Σχεδόν 1,5 μήνα. Θα μου πεις για αυτή την εμπειρία αμέσως μετά τις συμβουλές στον ειδικό μας και το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Φίλες μου, πριν συνεχίσουμε την όμορφη συζήτησή μας, είμαι εδώ για να σας πω τα τελευταία νέα ομορφιάς, επειδή ξέρω ότι νοιάζεστε και θέλετε να έχετε ένα πρόσωπο με δέρμα σφρυγγυλό, νεανικό και να εξαφανίσουμε τα σημάδια της γύρανσης, που είναι αυτό που όλες οι γυναίκες ζητάμε. Όλα αυτά μπορούμε πλέον να τα καταφέρουμε πολύ πολύ εύκολα και πολύ οικονομικά με τη νέα σειρά της V1969, τη Μαύρη Ορχιδέα. Είναι ένα πραγματικά θαυματουργό σετ, το οποίο πρέπει όλες οι γυναίκες να χρησιμοποιήσουμε. Και αποτελείται από τρία μέρη. Την κρέμα μας, της μαύρης ορχιδέας, η οποία μυρίζει και καταπληκτικά, και θα βάλω και λίγη στο δέρμα μου εδώ στο χέρι για να τη δείτε, έτσι, μυρίζει υπέροχα. Και οι ιδιότητές της είναι ότι οι ρητίδες εξαφανίζονται, οι πόροι λιένονται, οι κοιλίδες υποχωρούν, η επιδερμίδα ανανεώνεται και αποκτά τη λάμψη που όλες επιθυμούμε. Στη συνέχεια έχουμε αυτό το καταπληκτικό σέρουμ, το οποίο πολύ εύκολα και πολύ απλά βάζουμε όσο μας βγάλει έτσι πάνω στο χέρι μας και το απλώνουμε στο πρόσωπό μας, το σέρουμ διορθώνει τα σημάδια της γύρανσης, ενεργοποιεί την κυταρική ανέγερση και διαγείρει τις ίνες του κολαγόνου. Το κολαγόνο ξέρετε όλους πολύ καλά ότι είναι αυτό που ευθύνεται για την σωστή ανάπλαση και την νεανική όψη της επιδερμίδας μας. Και τέλος έχουμε πάλι της μαύρης ορχιδέας, της ίδιας σειράς, το Instant Lifting. Είναι ο νέος αντιγυραντικός ορός, ο οποίος μειώνει θεαματικά τα σημάδια της γύρανσης, ενώ ταυτόχρονα συσφίγγει και ανορθώνει την επιδερμίδα μας. Πώς θα τα εφαρμόσετε στο πρόσωπό σας? Βάζετε σε καθαρό δέρμα πρώτα αυτό το καταπληκτικό Instant Lifting. Στη συνέχεια, αφού το απλώσετε
πολύ καλά στο δέρμα, μας έτσι, στο πρόσωπό μας, με τέτοιες κίνησεις όπως κάνω εγώ τώρα στο χέρι μου, κυκλικές. Στη συνέχεια θα βάλουμε το σέρουμ και πάλι θα κάνουμε τις ίδιες κυκλικές κινήσεις με ανωδική πορεία όμως. Όπως θέλουμε να είναι το δέρμα μας και το πρόσωπό μας πιο νεανικό, κάνουμε αυτές τις κυκλικές ανωδικές κινήσεις στο δέρμα μας. Και τέλος θα βάλουμε την κρέμα μας για να έχουμε ένα ολοκληρωμένο σετ ομορφιάς. Είναι ό,τι χρειάζεται κάθε γυναίκα. Τις κρέμες μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε όλο το σετ και πρωί και βράδυ, να κοιμηθούμε με αυτό, να ξυπνήσουμε πολύ όμορφα, μυρίζει πάρα πολύ όμορφα, άρα έτσι θα νιώθετε κι εσείς ωραία μόλις το εφαρμόσετε στο πρόσωπό σας. Θα νιώσετε το δέρμα σας αμέσως να είναι πιο νεανικό, πιο μαλακό. Και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 7777 6866. Οι κοπέλες στο τηλεφωνικό κέντρο θα σας λύσουν όλες σας τις απορίες και το καλύτερο το έχω κρατήσει για το τέλος. Όλα αυτά μαζί είναι στην τιμή των 23,90 μόνο. Είναι ό,τι μας αξίζει σε κάθε γυναίκα, γιατί όλες οι γυναίκες θέλουμε να έχουμε ένα δέρμα νεανικό, χωρίς τα σημάδια του χρόνου πάνω μας, και να είναι καλύτερα πάντα, ξέρετε φίλες μου, να προλαβαίνουμε παρά να θεραπεύουμε. Αυτό το σετ ομορφιάς κάνει και τα δύο. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και σαν πρόληψη για τις πρώτες έτσι ρητίδες που μπορεί να δούμε στο πρόσωπό μας, αλλά και για να θεραπεύσουμε τις ρητίδες που ίσως κάποιες μεγαλύτερες κυρίες έχουν ήδη ξεκινήσει να βλέπουν στο πρόσωπό μας. Οι πόροι, όπως είπαμε, θα γίνουν πιο λύ και το δέρμα μας θα είναι πιο λαμπερό και νεανικό. 23,90 μόνο. Για περισσότερες πληροφορίες στο 7777 6866.